ζούμε στην κοινωνία μας και στις υπόλοιπες δυτικές κοινωνίες. Και επομένως είναι ένα μέσο, ένας τρόπος για την εκπαίδευση να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει να δουν ευρύτερα κάποιες κοινωνικές ανάγκες, να δουλέψουν για αυτές και έτσι να γίνουν πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι φέτος που οι μαθητές μας πραγματικά ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε, να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τη συναυλία του ομίλου Μουσικού Εργαστήρι, όπου θα μας παρουσιάζουν κομμάτια δύο σημαντικών τραγουδοποιών, του Παύλου Σιδηρόπουλου και του Νικολάση, που έβαλαν και αυτοί από την πλευρά τους και στην έκθεση που το έργο τους επέτρεψε ένα λιθαράκι στην νεότερη ελληνική μουσική. Θα ήθελα να πω λοιπόν, να ευχηθώ να περάσουμε καλά απόψε και βέβαια να πω ότι για μας, για άλλη μια φορά, η μεγαλύτερη ανταμοιβή για ό,τι κάνουμε είναι βραδιές σαν τη σημερινή, όπου βλέπουμε μια όμορφη ανοιξιάτικη βραδιά, ένα σαββατόβραδο ανοιξιάτικο. Τα παιδιά μας επιλέγουν και προτιμούν να είναι πάλι στο σχολείο και να περνάνε το μεγαλύτερο κομμάτι της βραδιάς και στο σχολείο. Ευχαριστούμε, συγχαίρουμε τα παιδιά και εύχομαι καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση.